Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε μια άλλη απίστευτη ιστορία με έναν ιερέα ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά. Ναι, και μάλιστα μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έφτασε πρώτα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όχι στην αστυνομία. Πρώτα στην Αρχιεπισκοπή. Πρώτα στην Αρχιεπισκοπή. Όμως, ο συνάδελφος του Ανδρέας ο Καραγιάννης, εκδότης του Εκκλησία Online. Πολύ ωραία. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Για πες μας. Κοιτάξτε, ναι, πριν από μερικές μέρες λάβαμε την πληροφορία και την επιβεβαιώσαμε με την Αρχιεπισκοπή ότι κατατέθηκε προφορική καταγγελία στο αντίστοιχο γραφείο εκεί στην Εκκλησία της Ελλάδος από συγκεκριμένες οικογένειες προφορικά για έναν ιερέα ο οποίος παλιά, είναι πολύ γνωστός ιερέας γενικά και αγαπητός, ο οποίος παλιά υπηρετούσε σε Μητρόπολη πολύ μεγάλου δήμου της Αθήνας, μετά απεπέμφθη από το 19 από την Μητρόπολη αυτή με πρωτοβουλία ενός μακαριστού Μητροπολίτου. Για διάφορους λόγους, για άλλους λόγους δεν είναι σχετικοί οι λόγοι με τις καταγγελίες, για οικονομικούς λόγους κυρίως και λόγους διαχείρισης. Και τελικά πλέον ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τοποθετήθηκε σε ναό της ευρύτερης περιοχής εκεί που είπαμε του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Συναργύρους. Ο συγκεκριμένος ιερέας, καταρχήν μιλάμε πολύ προσεκτική αναφορικά με το πώς χειριζόμαστε στην υπόθεση, διότι ακόμα δεν έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι οικογένειες παρά μόνο στην Εκκλησία. Ο συγκεκριμένος ιερέας και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη με ένα ζήτημα ενός τροχαίου ατυχήματος, όπου έχασε και τη ζωή της μία γυναίκα. Βέβαια, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Απλά το αναφέρουμε. Μας λες λίγο για τις κακοποιήσεις, Ανδρέα, να καταλάβουμε. Για δώσ' μου, πες μας λίγο, τι ακριβώς έχει καταγγελθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο οικογένειες συγκεκριμένα πήγαν στην Αρχιεπισκοπή και κατήγγειλαν το συγκεκριμένο ιερέα για πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα ιερατικά του καθήκοντα δεν μπορούμε να αναφέρουμε ακριβώς το ότι πάντως σε πολύ σοβαρές πράξεις, για πάρα πολύ σεξουαλικές πράξεις. Η απάντηση της Αρχιεπισκοπής ήταν βάση πρωτοκόλλου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτές αυτές τις κατηγορίες επειδή δεν είναι εγγράφως κατατεθειμένες. Η οικογένεια συμβουλεύεται τους νομικούς της παραστάτες έτσι ώστε να δομήσει μια άρτια έκθεση με τα συμβάντα, με τις ημερομηνίες, με τους χρόνους, να τα στοιχειοθετήσει και να τα καταθέσει. Παράλληλα, αυτό το οποίο βεβαίως και εγώ του συμβούλεψα όταν με πήραν τηλέφωνο, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει σε εισαγγελέα αυτή η ιστορία. Μάλιστα, τι ηλικίες ήταν τα παιδιά και πόσα. 13 και 16, αλλά στους χρόνους ήταν, επειδή μιλάμε για 2 χρόνια πριν, ήταν 11 και 14. Ναι. Και μιλάμε για αγόρια ή κορίτσια. Μιλάμε για αγόρια. Για αγόρια, μάλιστα. Ανδρέα Καραγιάννη, θα επανέλθουμε, γιατί θα παρακολουθήσουμε από κοντά τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί... Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά και επειδή είναι πολύ αγαπητός ιερέας, δηλαδή και το γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά τον γνωρίζω και έπεσα τα σύννεφα με τις καταγγελίες αυτές, αλλά θέλει πολύ προσοχή αυτή η ιστορία ακόμα μέχρι να δεθεί όλο έτσι ώστε να μην προσβληθεί κανένας προσωπικότητα, να μην φυγεί κανένας και όλοι να προστατεύσουν το τεκμήριο της αθωότητας όλων. Οπότε εγώ αυτό το οποίο καλώ και τους γονείς είναι με μεγάλη προσοχή να συμβουλευτούν τους νομικούς τους παραστάτες και να προχωρήσουν επίσημα στην καταγγελία, γιατί όντως πρέπει να είναι έγγραφη και πρέπει να είναι έτσι τεκμηριωμένη νομικά. Ανδρέα Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και το εκκλησία online.gr.